Gwenya, Μαμάνι, Τσιβαβά. Υπάρχει πιο ιδανικός τρόπος να ξεκινήσει ένα βίντεο αφιερωμένο στο βασιλιά των λιονταριών? Λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο, ας κλείσει η μουσική και ας παίξει το πιάνο. Αλλάζω τη φωνή στο στυλ των ηθικών διδαγμάτων και ξεκινάμε. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τα ηθικά διδάγματα που περνάει η ταινία «Ο βασιλιάς των λιονταριών». Για όσους έχουν καιρό να δουν την ταινία, ορίστε μια σύντομη περίληψή της. Ο Μουφάσα είναι ο βασιλιάς του περήφανου βράχου και διάδοχος του είναι ο γιος του, ο Σίμπα. Ο αδερφός του Μουφάσα, ο Σκάρ, ανέκαθεν ζήλευε τον αδερφό του και ήθελε να γίνει εκείνος βασιλιάς. Έτσι, παίρνοντας τις ίνες με το μέρος του, καταστρώνει ένα σχέδιο με σκοπό να σκοτώσει τον Μουφάσα. Έτσι και γίνεται. Ο μικρός Σίμπα, χωρίς να έχει την παραμικρή ιδέα, έπαιξε κέριο ρόλο στην εξέλιξη του σχεδίου του θείου του και γι' αυτό νιώθει τύψεις. Ο Σκάρ, για να μείνει μόνος διάδοχος του θρόνου, του λέει να φύγει και να μην ξαναγυρίσει. Ο Σίμπα, καθώς τρέχει, καταλήγει σε ένα απόμερο, αλλά συγχρόνως εξωτικό μέρος, όπου φροντίζουν να τον αναλάβουν δύο κολλητοί, ο Τιμόν και ο Πούμπα. Μεγαλώνοντας ο Σίμπα, ξεχνάει κάθε αρχή και κάθε ευθύνη που είχε ως διάδοχος του θρόνου. Μετά από αρκετό καιρό και χρόνια, η Νάλα, μια παιδική του φίλη, θα τον βρει τυχαία και θα προσπαθήσει να του θυμίσει όλα όσα αγνοεί. Με τη βοήθεια του Ραφίκη, ενός ας πούμε σοφού μπαμπουίνου, αλλά και μέσω ενός τρομερού οράματος που βλέπει ο Σίμπα, γυρίζει πίσω να πάρει το θρόνο και να σώσει την αγέλη του, όπου μέχρι τότε ο Σκάρ την εκμεταλλευόταν για να έχει με το μέρος του τις ίνες. Και τώρα, ας περάσουμε στα ηθικά διδάγματα. Ένας πολύ βασικός κανόνας, ειδικά για τα μικρά παιδάκια, είναι πως δεν πρέπει να κάνουμε συνέχεια του κεφαλιού μας, αλλά και να ακούμε τους γονείς μας, οι οποίοι φυσικά θέλουν πάντα το καλό μας. Είδατε τι πήγε να πάθει ο Σίμπα επειδή παράκουσε τον πατέρα του και πήγε μαζί με την άλλα στο νεκροταφείο ελεφάντων. Ένα παιδί δεν πρέπει να βιάζεται να μεγαλώσει. Ο κάθε ένας στην κάθε ηλικία έχει το δικό του ρόλο. Αυτόν πρέπει και να ακολουθεί. Ο Μουφάσα μαλώνει τον Σίμπα με ένα ναι μεν αυστηρό, αλλά συγχρόνως γεμάτο αγάπη ύφος για τον κίνδυνο στον οποίο έθεσε τον εαυτό του, αλλά και την άλλα. Αυτός είναι ο κατάλληλος τρόπος για να μάθει ένα παιδί από τα λάθη του. Ο Μουφάσα είχε έναν σοφό πατέρα και έτσι έγινε και αυτός σοφός μεγαλώνοντας. Και ο Σίμπα, όταν αργότερα θυμήθηκε τον πατέρα του, άρχισε να βαδίζει και αυτό σωστά. Αν θέλει κάποιος γονιός να αποκτήσει ενάρετα και σωστά παιδιά, πρέπει πρώτα να κοιτάξει να είναι αυτός ενάρετος και σωστός. Ο Σκάρ σκοτώνει τον ίδιο του τον αδερφό και ουσιαστικά καταδικάζει σε θάνατο και τον ανιψιό του. Η ταινία μας δείχνει διακριτικά ίσως την πιο ακραία και πιο σκληρή μορφή της κοινωνίας, αλλά και τα καταστρεπτικά αποτελέσματα που μπορεί αυτή να αποφέρει. Είναι πραγματικά απίστευτο να σκεφτεί κανείς σε τι σημείο μπορεί να φτάσει ο εγωισμός και η αλαζονία ενός ανθρώπου. Αφού πεθάνει ο Μουφάσα, ο Σίμπα καλείται να φροντίσει μόνος του τον εαυτό του, γιατί ως γνωστόν δεν θα έχουμε για πάντα κάποιον να μας προστατεύει. Από την άλλη όμως, όπως ο Τιμόν και ο Πούμπα έρχονται από το πουθενά και στηρίζουν τον Σίμπα και τον βοηθάνε να ξεπεράσει το τραγικό γεγονός που του έχει καταστρέψει την ψυχολογία, έτσι και εμείς πρέπει να γνωρίζουμε πως πάντα θα υπάρχει κάποιος να μας στηρίξει στις δύσκολες στιγμές μας. Η έννοια του γνωστού σε όλους μας Hakuna Matata, όπως φαίνεται στην ταινία, είναι ότι όταν βρεθείς σε μια δύσκολη κατάσταση και δεν μπορείς να κάνεις κάτι, δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι και να στεναχωριέσαι. Το συγκεκριμένο ηθικό δίδαγμα το λέω με κάποια επιφύλαξη, καθώς δεν είναι απόλυτο και δεν είμαι σίγουρος αν ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Μια καλύτερη διατύπωση ίσως είναι η εξής. Ό,τι άσχημο και δυσάρεστο και να μας συμβαίνει, δεν πρέπει ποτέ να το αφήνουμε να μας καταβάλει και να μας επηρεάζει σε βαθμό απελπισίας. Ο Σίμπα βλέπει το όραμα του Μουφάσα, μέσα από το οποίο ο Σίμπα θυμάται ποιος πραγματικά είναι και ποιος ο ρόλος του στον κύκλο της ζωής. Εδώ, όπως το βλέπω εγώ, η ταινία θέλει να μας πει
ότι όσοι έφυγαν από τη ζωή πάντα ζουν, μας προστατεύουν και νοιάζονται για μας από μία άλλη διάσταση. Το παρελθόν είναι για να μαθαίνουμε, ασχέτως με το πόσο μπορεί κάτι να μας έχει πληγώσει. Επειδή η σκηνή που φαίνεται το παραπάνω ηθικό δίδαγμα είναι πραγματικά από τις αγαπημένες μου, τη βάζω να παίξει. Άου! Ει, τι ήταν αυτό? Δεν μοιράζει, τώρα πάλιωσε. Αλλά πονάει και τώρα. Τα παλιά πονάει, δεν λέω. Μα ξέρεις, ή θα σου γίνει μάθημα, ή τι ξαναπατάς. Χα, είδες! Τι θα κάνεις τώρα? Πρώτα, θα σου πάρω το ξύλο. Όχι, 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 ας το κάτω. Ει, πού πας? Γυρίζω πίσω. Μπράβο. Και τέλος, ο Σίμπα στη μάχη του με το Σκάρ, παρόλο που έμαθε όλη την αλήθεια για το ποιος είναι ο Σκάρ, δεν τον σκοτώνει και απλώς του ζητάει να φύγει και να μην ξανάρθει πίσω. Η μεγαλοψυχία του απέναντι στο φωνιά του πατέρα του, που είναι ο ίδιος που χτύπησε και τη μητέρα του, αλλά και αυτός που του δημιούργησε τύψεις και ενοχές για μια ζωή, είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη και αξιομίμητη. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Τα λέμε! Disney FanGR. Γιατί είναι ωραίο να μένεις παιδί.